Έλα, μεγάλε. Έλα. Λοιπόν, μου δώσες έμπνευση. Πάρτιν, απλόχερα. Είμαστε το καλύτερο έθνος στον κόσμο. Έχουμε ξεχωριστό DNA. Θα βυθίσουμε τους Τούρκους, θα τυφλώσουμε τους Βουλγάρους. Και το και... καλύτερο. Τι? Έχω και χάπι ψωτοπών. Όποιος δεν μπορεί να γαμίσει, παίρνει το χάπι και συνέρχεται. Θέλω να γίνω βουλευτής, να ταξίνω κι εγώ σαν τον άλλον. Αυτό χειμώ. Το πράγμα, εγώ το έκανα όλο αυτή την έμπνευση. Αυτό είχα. Δεν προλαβαίνω να ταξίσω, θέλω να γίνω βουλευτής. Okay. Λυπάμαι για αυτήν την εξέλιξη. Αποστόλης. Καλά, Αποστόλη μου. Έλα. Έκανα το εμβόλιο. Μια παρενέργεια, ναι. Έχω γίνει ευσυγκίνητος. Και ρε μαλάκα, παίζετε όλη η μέρα, παίζετε τρολάνε τον κλαψιάρι. Να δώσετε μου μια τετραετία, δώσετε μια τετραετία. Ωα, τα έλεγα όταν ούρλιαζα 4% στην ελληνική λύση. Μια τετραετία σας ζητάμε. Τον έχω λυπηθεί, θα τον ψηφίσει και θα φταίει εσύ. Εγώ θα φταίω, δεν ήθελες και πολύ όμως, μου φαίνεται. Όχι, μα έχω γίνει ευσυγκίνητος. Αν ακούει, δώσε ένα ευρώ. Σαν να ακούσει ένα παιδάκι, δώσε ένα ευρώ. Δώσε και εσύ ένα ευρώ, δώσε μια τετραετία του Σίτσε. Σε τόσους άχρηστους την έχεις δώσει. Πήρας άλλος ένας. Θα το ψηφίσω. Τέτοια κάνετε και θα το δούμε και πρωθυπουργό αύριο την άλλη. Αχ, μακάρι. Μακάρι. Μακάρι για την κωμωδία της χώρας. Ας φορά κλείρω γιατί θέλω να κλάψω. Με έφυγες πάλι στην κίνηση. Κλάψε, μάνα μου, κλάψε. Παρακαλώ, όσοι προσεύχεστε, να προσεύχεστε με τα ονόματα των πολιτικών μας. Να σου πω, τώρα που αναβαθμίστηκε και δικαίως βέβαια έτσι, ο Μητσοτάκης από Μωυσής και πήγε στην Αγία Τριάδα, τι θα κάνουμε με το στη θέση του Μωυσή, τι θέλεις να βάλουμε. Τι θα κάνουμε με. Με τη θέση του Μωυσή λέω, που μένει καινή αφού πάει ο Μητσοτάκης Αγία Τριάδα. Ποιος να μπει, έχεις πρόταση. Εγώ τώρα σκέφτομαι, επειδή βλέπω ότι φροντίζει πολύ ωραία και τα νερά εκεί πέρα και στο καράτε πέτσου έχει, αφού δεν του σκοτώσαμε στη θάλασσα, του δηλητηριάζουμε. Κανα μηταράκι σκεφτόμουν. Εγώ έλεγα για Κώστα Μπακογιάννη. Να ετοιμάζεται, συγγνώμη, πρέπει να φτιάξουμε και τη διάδοχη κατάσταση. Χαθήκαμε, ρε. Καλή χρονιά, ρε. Δεν πειράζει. Και αν χαθήκαμε, μπορεί να έπρεπε να χαθούμε. Λες να ήταν μοιραίο, όπως το λέω. Ξέρω εγώ, μήπως ήταν αναγκαίο, εγώ λέω. Αναγκαίο. Ναι. Αναγκαίο, τι θες να πεις. Αναγκαίο, καλό. Το προσπερνάω. Α, εσύ και παρεξηγιάρα. Να σου πω, πώς το βλέπεις το Σαμαρά τώρα που θα ρίξει κι άλλο Μητσοτάκη. Λες, αχ, εκεί να φτάσουμε. Αχ, εκεί. Και μετά θα τον κυνηγάνε πάλι οι δημοκράτες με πορτοκάλια και νεράδια και βίδες. Αχ, τέλειο. Και να κάνει και ένα κόμμα άλλο. Αχ, μακάρι. Και λες να πάρει τους ακροδεξιούς από τη Νέα Δημοκρατία. Έχει ακροδεξιούς η Νέα Δημοκρατία. Αν έχει κανέναν. Αν έχει, δεν ξέρω, μπορεί. Παιδί μου, ναι. Λες να τους πάρει. Και μετά ποιος θα μείνει, ρε Αποστολή. Ας γίνει κάτι τέτοιο, όχι για άλλο λόγο, γιατί έχω βαρεθεί. Η πιο ανιαρή ζωή, πολιτική ζωή του τόπου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αφού είναι πολύ πετυχημένη, ρε Αποστολή. Όταν είσαι πετυχημένη. Πια μόνο με έτσι. Ναι, είναι και αυτό. Είναι που είναι και επιτυχημένη, ρε γαμώτο. Με τρομερή επιτυχία. Με τέτοια επιτυχία δεν μπορεί να έχει, ας πούμε. Σωστό. Αλλά δεν ευχαριστιόμαστε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ναι. Σε αυτά τα καθεστώτα συνήθως δίνεται άρτος και θέαμα. Έχει φτωχό θέαμα. Ναι. Έχει όμως. Γιατί εξαρτώ. Κοίτα, με τις καραντίνες και αυτά έναν άρτο μάθανε να φτιάχνουν όλοι. Οπότε άρτον με έναν τρόπο. Σωστό. Το φτιάχνουμε μόνοι μας όμως. Αυτή είναι η εξέλιξη. Συγγνώμη, Φίλε, δεν ξέρω πώς νιώθεις. Πήραμε όχι 15, δεν πήραμε 16, ούτε 16, ούτε 17, 18 ραφάλ ολόκληρα, αδερφέ. Εγώ νιώθω ασφαλής. Και όπως λέει και ο Μπογδάνος, δηλαδή τώρα μία γύρναγε ο Ερντογάν στον ύπνο. Τώρα θα γυρνάει 5-6, πιστεύω. Ναι, τώρα άκου λέει. Που έχει κάνει και τον πρόεδρο Ερντογάν να χάσει τον ύπνο του. Απλά δες και τις παραγγελίες της Τουρκίας, έτσι να χαρίζει λίγο από την Ισπανία που έχει πάρει κάτι άλλο από την Γερμανία. Τώρα ζηλεύω. Δεν μπορούμε να παραγγείλουμε κι εμείς, φίλε. Θα παραγγείλουμε, θα έρθει αναγκαιότητα. Όταν να πάρουμε παραπάνω. Που εμείς έχουμε πάρει τον μεταξύ οπλικά συστήματα για 5 Ελλάδες. Για 5 Ελλάδες, αδερφέ. Εμείς σε λίγο δεν θα έχουμε να φάμε. Αλλά νομίζω έτσι είμαστε πιο Έλληνες. Πιο Έλληνες είμαστε, εννοείται βέβαια. Μα αυτή είναι η τέτοια μας. Το σήμα κατά τεθέν μας. Ναι. Πάρτε, αγοράστε και να μην χρειάζεται τίποτα. Οπότε νομίζω είναι οκ. Άσε, φίλε. Το έλεγε και ο Χάρη Κλίν παλιά. Βρακή δεν έχει ο κόλος μας. Λουλούδια θέλει ο πούτος μας. Τέλος πάντων, φιλάκια πολλά. Καλημέρα, Απόστολε. Ωπα, Βολέμονος, εσύ. Ναι, απαγορεύτηκε το ψάρεμα, λέει Μπαόρισον. Γιατί η τσιμπούρα κουβαλάει τον COVID. Το μπαρμπουνάκι δεν έκανε την πρώτη δόση. Μπα, απαγορεύτηκε το ψάρεμα γιατί θα ξαναρχίσει το γαμίσι. Είναι νόμος αυτό, ή γαμάς ή ψαράς. Οπωσδήποτε, να σε καλά, Απόστολε. Έλα, γεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε. Ήλιε, καλημέρα. Ήλιε. Καλημέρα, είναι καλημέρα. Ορίστε. Τι θέλετε. Θέλω να σου πω ότι με το τραγούδι του Ζαμπέτα. Το διάταγμα το έβγαλε ο Μητσοτάκης. Πολύ νοσταλγία.
υγεία. Ήθελα πάρα πολύ να ζούσε, να έγραφε κάτι για τους υψηλά υφιστάμενους παιδόφιλους που παραγράφονται τα εγκλήματά τους. Υπάρχουν τέτοιοι? Εσύ τι λες? Να γίνουμε επιτέλους εραστές. Εσύ τι λες? Θα γίνουμε επιτέλους εραστές. Πες μου το ναι και φύγαμε να πάμε όπου θες. Όχι. Όχι. Απλά παραγράφονται τα εγκλήματά τους. Άμα είναι παιδιά του κόμματος, τι θα τα κάνουμε τώρα? Α, μπράβο. Θα τους κόψουμε την καριέρα, την πολιτική, θα χάσω τόπος. Και τους στηρίζουν και τους υποστηρίζουν εκλεγμένοι βουλευτές. Οπότε ο Ζαμπέτας κάτι θα έγραφε. Συγχαρητήρια στον νέο πρόεδρο, εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος είναι ένας διαχρονικός φίλος Ελλάδος, ναι, και είναι και προσωπικός φίλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι. Δεν μου λες, πιστεύουν αυτοί όλοι τώρα ότι παραδείγματος χάρη θα βγει ο άλλος εκεί που είναι, έχει Αλτσχάιμερ και θα μας βοηθήσει σαν χώρα? Ποιος, παιδί μου, θα μας βοηθήσει? Πάτε καλά. Το ότι έφυγε ο Καραγκιόζης ο άλλος δεν σημαίνει ότι αυτός που ήρθε είναι δημοκράτης επειδή είναι από τους δημοκρατικούς. Απλά θα κάνει άλλου είδους πολέμους αυτός. Πιστεύουν αυτοί ότι θα δούμε. Θα αλλάξουν λίγο κάποιες συμμαχίες. Μας. Να σου πω κάτι. Α, του χρόνου τέτοιο καιρό θα δεις καμιά εφημερίδα από την Washington Post και λοιπά να πούμε να βγαίνει και να λέει να σας δείξουμε τη μεγάλη νοθεία. Λοιπόν, έγινε πράγμα την νοθεία για να βγει άλλος ίδιος σαν τον προηγούμενο και τώρα μας λένε ότι θα σώσει την Ελλάδα ο Biden. Τόσο αγαθοί είναι αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ ένα θα σου πω, ένα για να καταλάβεις πόσο μεγάλος ηγέτης ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Μόνο ο Σαμαράς και ο Τραμπ δεν πήγαν να παραδώσουν την εξουσία στον επόμενο. Και εξουσία, για να καταλάβεις πόσο μεγάλος, στην ελληνική παράδοση παραλαβείς ενώ, πόσο μεγάλος διεθνούς κύρους ηγέτης δεν ήταν ο Σαμαράς. Δηλαδή το ίδιο ανθρωπάκι με τον Τραμπ σε καλαματιανό. Να σου πω κάτι άλλο, μην το βγάλεις αυτό στον αέρα, θα σου πω τώρα. Δεν γίνεται, ό,τι πω θα το βγάλω. Ένας περίμενε, εάν παραδείγματος χάρη, εγώ έχω αντιδικία με κάποια και πάει και με καταγγείλει ότι έκανα κάτι, μπορεί να πάω και μέσα, έτσι? Χωρίς να έχω κάνει τίποτα. Ναι, μπορεί, δεν ξέρω. Προηγουμένως είπε σε κάποια, πρόσεξε, μην φτάσουμε στα άκρα. Πρέπει να προσέξουμε όλοι, μην φτάσουμε στα άκρα. Έγινε. Διότι ήδη μπορεί να έχουμε φτάσει ήδη στα άκρα. Ή να κλάσει το προφήτη σου και το lower. Έχεις πάλσο, έχεις πάλσο. Και έχω. Πάλσο. Πάλσο. Δεν βλέπεις τι έχει κάνει το Harvard σε όλο τον κόσμο. Μια χαρά πάει ο κόσμος. Από το Harvard έχουν βγει όλοι αυτοί και από τα άλλα, δεν ξέρω πώς τα λέτε. Τι θα μας πει το προφήτη σου τώρα. Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Αυτό, άδεια. Ναι. Κουνούμαλος. Κουμουνι, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Κουνούμαλος. Ωραία. Θες να μου πουλήσεις ένα αμάξι? Να σου πουλήσω ένα αμάξι? Όχι, ούτε τα αμάξι μου δεν σου δίνω, μαλάκα. Γιατί έχω αμάξι να πουλήσω? Εγώ έχω τα αμάξι. Ναι, όσο το έχω κι εγώ. Εγώ έχω. Ωραία, εγώ δεν έχω. Μπορώ να το πουλήσω πότε? Το πουλο θα πάρεις. Γιατί θα πάρω το πουλο? Γιατί είσαι μαλάκα. Πολύ σκληρός. Είμαι σκληρός, είμαι σκληρός. Το ελέγχω, νομίζεις όμως. Το ελέγχω. Η φύση μου, είναι η φύση μου αυτή. Είμαι σκληρός καρκιούλης. Με στεναχωρείς. Σε στεναχωρώ, δεν στεναχωρώ, αυτή είναι η κατάσταση. Προφανώς, τι να κάνουμε. Λυπάμαι πολύ. Τον πούλο. Άλλη φορά. Ούτε άλλη φορά. Τέλος πάντων, είναι και έτσι. Έτσι θα είναι. Γιατί το λέω εγώ. Εντάξει, τώρα σε το θέμα. Θα κάνουμε αυτό που θες εσύ, αυτό που θέλω εγώ θα κάνουμε. Άισε κτίρι. Άντε, γεια. Ω, καβιάρι, πού σ' αγόρι μου. Μάνα, έλα. Τι κάνεις, καλά? Καλά, εσύ? Καλά. Να σου πω λίγο ρε φιλαράκι, μια ερώτηση θέλω να κάνω, βασικά πολλές. Πρώτα απ' όλα, αυτή η σαχλαμάρα που βγαίνει πριν από εσάς ο Μπογδάνος, έχει φτιάξει μια εκπομπή να είναι πριν από εσάς, ώστε να μην μπορείτε να αναπαράγετε, γιατί λέει μόνο πίπες, λέει μόνο βλακίες. Ναι, γιατί αλλιώς είχαμε μεγάλη καούρα. Κάτι άλλο που ήθελα να ρωτήσω. Ρε φίλε, βγαίνει ένας τύπος και λέει το ότι έκανε σεξ με ένα 11χρονο παιδί. Ο προπονητής ιστιοπλοείας, νομίζω σε κάποιο νησί εκεί πέρα στο Αιγαίο, δεν θυμάμαι ποιος είναι. Και βγαίνει φορά παρτίδα και το λέει αυτό ο άνθρωπος, ότι έκανε σεξ και λέει ότι ήταν συνενετικό και ότι ήθελε να παντρευτεί το παιδί. Και ότι οι γονείς είχαν συνενέσει και ότι είχε συνενέσει και το παιδί κτλ. Και δεν έχει ανοίξει ρουθούνη. Δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Πού ζούμε, ρε φίλε? Δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το κατανοήσω. Και έρχεται όλα αυτά τα πράγματα, οι βιασμοί, βλέπεις τώρα ότι έχουν βιάσει Ολυμπιονίκη, βιάζουν παιδάκια, δέρουν παιδάκια δέρνουν άλλους και ούτω καθεξής, έχουν να κάνουν στα 200 χρόνια, συμπέτουν αυτά τα πράγματα στα 200 χρόνια της εθνικής παλιγενεσία. Δηλαδή, έχουμε προοδεύσει. Τι γίνεται, μήπως είμαστε 200 χρόνια πίσω? Δεν μπορούμε να πάμε ούτε ένα βήμα μπροστά. Επίσης, θα ήθελα μια παράκληση. Ειλικρινά, μια παράκληση. Αυτό που βάζετε συνέχεια τον Άδωνη και κραυγάζει αυτό το α που κάνει.
Ρε φίλε, θα σου πω ένα πράγμα. Ήμουν εξπλάσει με τον πατέρα μου, τρώγαμε ρεβίτια. Και έχω βάλει. Και πέστε, ρε παιδί μου, σα ακούμε, ξέρω εγώ, και μπαίνει ο Άδωνη. Και όπω είναι μεγάλο ο πατέρα μου ηλικιωμένο, και του πέφτει, φίλε, το πιάτο με τα ρεβίτια με το Α, τρόμαξε, θα μου τον στείλετε, κανονίστε. Έλα, θα πάει στη σύνταξη, μη στεναχωριέσαι. Ποια σύνταξη θα πάρουμε, ρε. Αυτά τα, λοιπόν, τα 300 ευρώ παίρνει. Πρόστιμα, πρόστιμα παντού και τα μυαλές στα πρόστιμα του κούλι του χαζού. Πρόστιμα, πρόστιμα, πες μου ποιος πληρώνει. Πρόβλημα, πρόβλημα, πες μου πως το λύνεις. Πως το λύνεις, θα είνεις, θα είνεις, θα είνεις, θα είνεις, θα είνεις. Α, συγγνώμη. Πρόβλημα, πρόβλημα. Επιστήμον, επιστήμον, επιστήμον. Παγώνει. Παγώνει. Α, συγγνώμη. Ρε εσύ, θα βάζουνε, λέει, το μαζέψανε μετά, στους μαθητές που δεν επιστρέφουν αμέσως στο σπίτι τους. Να πει πρόστιμο στους μαθητές, βέβαια. Συμφωνείς? Ναι, τα μαλακισμένα που πάνε και κάνουν αυτά τα τσιγαριλίκια τα λένε. Παιδί μου, πάνε. Και αργούνε στο σπίτι, πάνε μαστουρωμένα και μεταδίδουν τον ιό. 27 μαθητές. Να μάθει να πληρώνει ο μούλος ο μαθητής. Α, στο διάλογο, μπαστάκια. 27 μαθητές σε 30 τετραγωνικά, οκ. Αλλά αν μαζευτούν 5-6 σε μια πλατεία μετά το σχόλασμα, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Πρόβλημα, πρόβλημα. Πες μου πώς το λύνεις. Πώς το λύνεις. Ο κύριος Ισοχοίδης. Ωραία. Να σου πω, το Σάββατο το μεσημέρι έχει στην ΕΡΤΕΝΑ μια σχεδόν δύο ώρη εκπομπή, εβδομαδιαία είναι αυτή, με θέμα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αχ, τι γλυκό. Καλέ, ναι. Μιλάμε, παρέλασαν από εκεί ο Γιώργος ο Ρωμαίος, ο παλιός του Πασόκ, η Μαριέτα Γιαννάκου, και λέγανε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη μεγάλη Ευρωπαϊκή Οικογένεια κτλ. Ναι, αφού είμαστε our family. Our family, yes. Our Europe. Our Europe. Και... Η Ευρώπη μας. Our Europe. Ξέρεις, ρωτιόμουν. Όχι. Υπάρχει άραγε σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν παρόμοιες εκπομπές, ή εμείς έχουμε μόνο το προνόμιο και τη χαρά να μας πυλάνε το μυαλό με όλες αυτές τις ανοησίες? Δεν έχουν όλη την τύχη και τη χαρά να έχουν Ζούλα, πρόεδρος, ναι, της, ναι, Ζούλα. Πρόεδρος της ΕΡΤ, ναι. Ούτε Μητσοτάκη, συγγνώμη, Κάποιοι είμαστε και τυχεροί. Οπότε είμαστε προνομιούχοι σε αυτό. Βέβαια είμαστε. Ωραία. Όλοι θα θέλανε να είχαν Μεσσία. Εμείς όμως τον έχουμε. Αλίμονο, ναι. Αυτό. Αλίμονο. Αυτό λέω και εγώ, αλίμονο.